Θα συνδεθούμε τώρα ζωντανά με το Λονδίνο, με την κυρία Παρασκευή Δημητριάδη, είναι γυναικολόγος με φτήρα στην Βρετανική πρωτεύουσα και θα είστε από τις πρώτες στον κόσμο που θα εμβολιαστείτε για την COVID-19. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα πώς νιώθετε. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, να πω την αλήθεια. Είναι ο μόνος τρόπος για να εκλείψει η πανδημία. Και βέβαια, εντάξει, θα προστατέψουμε και τους ασθενείς που βλέπουμε καθημερινά, αλλά και τις οικογένειές μας. Σας αγχώνει κάπως αυτή η διαδικασία? Γίνει πολλή συζήτηση για το εμβόλιο, το περιμένουμε τόσο καιρό. Για να είμαι ειλικρινής, όχι, γιατί το εμβόλιο έχει εγκριθεί, που σημαίνει ότι θα είναι ένα ασφαλές εμβόλιο. Επίσης, έχω αρκετούς συναδέρφους που έχουν συμμετάσχει στη δοκιμή του εμβολίου και μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα και είναι απολύτως καλά. Εσείς πότε θα εμβολιαστείτε, έχετε λάβει συγκεκριμένες ημερομηνίες? Ναι, ακριβώς. Εδώ στο University College of London Hospital έχει δοθεί ημερομηνία έναξης εμβολιασμού 14 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Στην αρχή θα εμβολιαστούν οι γιατροί και το προσωπικό της εντατικής και στη συνέχεια θα εμβολιαστούν γιατροί και το προσωπικό της πρώτης γραμμής. Είναι η πρώτη δόση. Μετά από 21 μέρες είναι και η δεύτερη δόση. Ναι. Μάλιστα, άρα έχετε όλο το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες, δηλαδή μετά τον εμβολιασμό θα πρέπει να μείνετε σε περιορισμό κάποιες μέρες? Αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα τέτοια, καμία τέτοια οδηγία. Οι οδηγίες που πήραμε σήμερα το πρωί, ήταν ακριβώς αυτό, ότι κατά σειρά αναγκαιότητας θα εμβολιαστούν οι γιατροί και το προσωπικό και δεν θα χρειαστεί να υπάρξει καμία άλλη καραντίνα ή καμία άλλη δέσμευση. Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ από την Αθήνα.